Déjala como. Déjala. Πρώτη φορά βλέπω τη Ραφαέλα σε αυτή την κατάσταση. Δεν είχα καταλάβει μέχρι τώρα πόσο σημαντική είναι η φιλία στη ζωή της. Θες να το συζητήσουμε λίγο? Θες να μου πεις γιατί είναι αυτό που γράφεις? Να κορδιώ να σε συμβουλέψω, πες μου. Τι έγινε, δεν ξέρω. Τι έπαθε, παιδιά? Παιδιά, ποια κλαίει έτσι? Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Αν δεν είχα και τον Παναγιώτη να με πάρει στην αγκαλιά του και να με πάρει στο κρεβάτι, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γινόταν. Αχ, δεν μπορώ. Εγώ είναι κάπου ανευαίσθητη, δεν μπορώ τέτοια πράγματα. Ρέμισε, ρέμισε. Βέβαια, τι κάνει το νερό. Γιατί λέτε να μην ήρθε κάποιο? Να είναι μακριά, ρε. Η Ραφαέλα ηρεμεί σιγά σιγά, αλλά δεν μπορεί να το χωνέψει με τίποτα. Απλά είναι το όλο αυτό που ζήσαμε μέχρι τώρα και πιστεύω θα μου έδινε πολύ δύναμη, όπως είδα ότι έδωσε και στις υπόλοιπες. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι για όλα. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν να αντέχουν κάποιες καταστάσεις και να φοβούνται να τις αντιμετωπίσουν και το χύψη λόγο. Δεν θέλω να το παίρνεις τόσο πολύ κατάκαρδα, εντάξει? Όσο ζούμε μαθαίνουμε. Και είσαι ακόμα πολύ μικρή, μη στεναχωριέσαι. Για μένα είστε πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Να το ξέρετε αυτό. Η Βίγα χειρίστηκε το γεγονός ότι δεν ήταν οι φίλες της με μεγαλύτερη ψυχραιμία και προσπάθησε να βοηθήσει τη Ραφαέλα να ηρεμήσει. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι οι φίλες σου είναι εκεί και σε αγαπάνε και εγώ το ίδιο νιώθω. Απλά για τους χύψη λόγους δεν μπόρεσε να έρθει κάποια. Και εγώ έχω πάρα πολλές φίλες και τις αγαπάω όλες το ίδιο. Αλλά δεν ξέρεις πώς και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή τους. Γιατί βλέπουμε και πάρα πολύ γύρω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και μία την άλλη. Σήμερα θα τα λέμε με τον Παναγιώτη. Ήρθα για ακόμα μια καλιά. Όλα για κάποιο λόγο γίνεται. Αυτό τη λέω. Και πάντα για το καλύτερο. Αυτό τη λέω. Δεν έχω καθόλου όρεξη για το κοκτέιλ πάρτι και για το ότι θα γίνει σήμερα.